Πάμε να κάνουμε τώρα αυτή εδώ την άσκηση για μη κατευθυνόμενο γράφημα χωρίς ανακυκλώσεις. Βλέπετε στις εκφωνήσεις μας αφαιρούν τις ανακυκλώσεις γιατί οι ανακυκλώσεις προκαλούν εμπλοκές. Αν μείνει ο πίνακας προς τόσους, να εξετάσετε τι αναπαριστούν τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα μη επί μη ταφ και τα μη διαγώνια στοιχεία του μη επί μη ταφ. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, είναι άσκηση κατανόησης έτσι, θα φτιάξουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και μετά θα διαπιστώσουμε από το παράδειγμα τι αναπαριστούν τα στοιχεία μη επί μη ταφ και υπενθυμίζεται ότι μη ταφ είναι ο ανάστροφος πίνακας του μη. Οπότε πάμε να κατασκευάσουμε ένα γράφημα το οποίο θα έχει τις ζητούμενες ιδιότητες. Θα φτιάξω ένα απλό γράφημα, έτσι, μη κατευθυνόμενο χωρίς ανακυκλώσεις κτλ. Κτλ. Θα φτιάξω ένα γράφημα τριών κορυφών και θα μελετήσω τον ορισμό πάνω σε αυτό το γράφημα. Αυτό το γράφημα έχει, όπως παρατηρείς, δύο ακμές, οπότε τις αριθμώ. Γιατί το να κατασκευάσω τώρα τον πίνακα προστόσεως, προσοχή, θα πρέπει να βάλω για γραμμές τις κορυφές του γραφήματος, δηλαδή τη V1, τη V2 και τη V3, και για ακμές θα έχω τις δύο ακμές του γραφήματος, οι οποίες είναι η Ε1 και η Ε2. Βάζω εδώ προσωρινές ετικέτες στις γραμμές, είναι κορυφές, ετικέτες στις στήλες είναι οι ακμές, έχω ότι η Ε1 κουμπάει στις κορυφές V1 και V2, άρα έχω άσους εδώ και έχω μηδενικό εδώ, ενώ η Ε2 ακουμπάει στην V2 και στη V3, έχω άσους εδώ και μηδενικό εδώ. Και τώρα βεβαίως ο πίνακας μη τάφ, ο ανάστροφος του πίνακα είναι να κάνω τις στήλες γραμμές και τις γραμμές στήλες κατά τα γνωστά. Οπότε κάνω την πρώτη στήλη, την κάνω πρώτη γραμμή και προκύπτει αυτή εδώ η κατασκευή. Ενώ όσον αφορά την στήλη τη δεύτερη είναι 0-1-1, οπότε προκύπτει αυτή εδώ η κατασκευή. Και τώρα μου λέει να υπολογίσω τον πίνακα μη επί μη τάφ στην ουσία για να κάνω την παρατήρηση για το τι ισχύει όσον αφορά το γινόμενο του πίνακα με τον ανάστροφό του. Άρα λοιπόν έχω αυτό εδώ το κατασκεύασμα εδώ, θα το πολλαπλασιάσουμε με τον ανάστροφο, ούτως ώστε βέβαια να γίνεται και πολλαπλασιασμός. Κατά τα γνωστά ο πρώτος πίνακας είναι 3x2 και ο δεύτερος πίνακας είναι 2x3. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτό τον πολλαπλασιασμό πινάκων για να παρατηρήσουμε τι ισχύει. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε πρώτη γραμμή, πρώτη στήλη, 1x0, 1x0, άρα έχω αποτέλεσμα άσο. Στο δεύτερο έχω 1x0 και το 1x1, βγαίνει επίσης άσο. Στο τρίτο έχω μηδενικό, πάει η πρώτη γραμμή, πάω στην δεύτερη γραμμή. Είναι και τα δύο άσοι, οπότε τα ταιριάζω με τις στήλες. Βγαίνει άσος εδώ, βγαίνει 2 εδώ, βγαίνει επίσης άσος αυτός εδώ. Και μετά πάμε στην τρίτη γραμμή, πολλαπλασιάζω τρίτη γραμμή και βγαίνει 0 εδώ. Πολλαπλασιάζω με τη δεύτερη στήλη και βγαίνει άσος εδώ. Πολλαπλασιάζω και με την τρίτη στήλη και βγαίνει επίσης άσος εδώ. Και κάνοντας ένα παράδειγμα λοιπόν, με ρωτάει τώρα τι απεικονίζουν τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα μη επί μη ταφ. Και για να κάνουμε τώρα την παρατήρηση για το τι ισχύει για τα διαγώνια στοιχεία, γιατί με το μάτι θέλω να βλέπεις βέβαια ότι, γιατί υπάρχουν εδώ πέρα, ο πίνακας είναι 3x3, δεν είναι τυχαίο ότι είναι 3x3. Το γεγονός ότι είναι 3x3 οφείλεται στο γεγονός ότι στον ανάστροφο πίνακα, έτσι, στον πίνακα προστόσεως στον αρχικό, αυτά ήταν γραμμές και επίσης εδώ πέρα στον ανάστροφο πίνακα αυτά ήταν επίσης κορυφές. Οπότε το γεγονός ότι βγήκε 3x3, έχω μια αντιστοίχηση των κορυφών σε κορυφές στην πραγματικότητα, Οπότε λοιπόν V1, V2, V3 έχω αντίστοιχα στις κορυφές και θέλω να παρατηρήσεις λίγο πώς προέκυψε αυτό εδώ το στοιχείο 1, το οποίο βέβαια και το στοιχείο 2 αλλά και το στοιχείο 1, δηλαδή τα στοιχεία της κυρίας Διαγωνίου, ψηλιαζόμαστε ότι πηγαίνει για βαθμό κορυφής. Και τώρα βέβαια αυτό το πράγμα για να το γενικεύσουμε και να είμαστε όντως σίγουροι ότι απεικονίζει το βαθμό μιας κορυφής, θέλω να παρατηρήσεις ότι για να υπολογίσουμε το πρώτο διαγώνιο στοιχείο, αυτό που κάναμε ήταν ότι προσθέσαμε την πρώτη γραμμή με την πρώτη στήλη του πίνακα. Οπότε το πρώτο αποτέλεσμα το οποίο βγήκε, το οποίο ήταν 1x1 συν 0x0, έτσι κάνοντας τυπικά τον πολλαπλασιασμό. Γιατί βγήκε 1x1 επί 0x0, αυτή είναι η ερώτηση. Εδώ πέρα είχα ακμές, οπότε λοιπόν στην πραγματικότητα είχα έναν άσο. Πότε, οποτεδήποτε είχα μια ακμή να προσπίπτει στην αντίστοιχη κορυφή. Επειδή προσθέτω διαγώνια στοιχεία, η παρατήρηση η οποία ισχύει είναι ότι θα βγει 1x1 όταν κάνω τον αντίστοιχο πολλαπλασιασμό πινάκων, μόνο αν στην αντίστοιχη ακμή έχω άσο. Άρα λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει είναι ότι έχω άσο μόνο αν στη στήλη έχω άσο, που σημαίνει αν έχω βαθμό κορυφής ο οποίος ισούται με 1, και παρατηρήστε ότι η V1 δεν προσέπεται στην ακμή Ε2, άρα λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα βγήκε 0. Απαντάμε λοιπόν ότι όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα μη επί μη ταφ θα απεικονίζουν τον βαθμό της αντίστοιχης κορυφής. Άρα λοιπόν το στοιχείο α
το στοιχείο λοιπόν I, I, το στοιχείο δηλαδή της κυρίας διαγωνίου του πίνακα μη επιμητάφ, θα απεικονίζει το βαθμό της κορυφής I. Απεικονίζει λοιπόν τον βαθμό της κορυφής I, το D του VI. Αυτά σχετικά με το πρώτο ερώτημα. Τώρα, πάμε να κάνουμε μια αντίστοιχη δουλειά όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα. Στο δεύτερο ερώτημα, λοιπόν, έχω ότι πολλαπλασίασα, για παράδειγμα, την κορυφή, τη γραμμή 3 με την στήλη 2, έτσι για να προκύψει το στοιχείο του πίνακα το οποίο βγήκε άσως εδώ, το οποίο ήταν το στοιχείο V3, V2. Οπότε, λοιπόν, πάμε να δούμε πώς υπολογίστηκε το στοιχείο V3, V2. Το στοιχείο λοιπόν V3, V2 έγινε με τον εξής πολλαπλασιασμό. Πολλαπλασίασα το μηδενικό ότι συγκεκριμένα η κορυφή V3 δεν ακουμπάει στην ακμή ε1 και μετά όταν έκανα τον πολλαπλασιασμό με τη δεύτερη στήλη, στη δεύτερη στήλη είχα το αποτέλεσμα άσος και μετά όταν έκανα το δεύτερο στοιχείο αυτού του γινωμένου πολλαπλασίασα τον άσο με τον άσο. Οπότε λοιπόν κάνοντας μια ευθεία απεικόνιση και στις γραμμές πλέον έτσι, του αναστρόφου πίνακα που είναι οι ακμές του πίνακα, πότε θα συμβαίνει να έχω άσο και στα δύο στοιχεία τα οποία πολλαπλασιάζω. Παρατηρήστε ότι στο γινόμενο αυτό, έτσι, όπου πολλαπλασιάζω μια γραμμή με μια στήλη του πίνακα, στην πραγματικότητα πολλαπλασιάζω τις ακμές που συνδέουν την κορυφή V3 με τις ακμές που συνδέουν την κορυφή V2. Και πότε θα έχω το αποτέλεσμα, ξαναλέω, να έχω άσο και στις δύο περιπτώσεις. Θα έχω άσο αν και μόνο αν η ακμή η οποία ακουμπά και στη V3 και στη V2, ακουμπά και στις δύο κορυφές δηλαδή, ούτως ώστε να έχω ότι η ακμή ε2 ακουμπά στη V3, επίσης ότι η ακμή ε2 ακουμπάει στη V2, οπότε θα έχω άσο και στις δύο περιπτώσεις, μόνο αν η συγκεκριμένη ακμή ακουμπά και στις δύο αυτές κορυφές. Οπότε λοιπόν με βάση αυτή εδώ την ανάλυση καταλήγουμε ότι για το δεύτερο ερώτημα ότι το στοιχείο IJ τώρα του πίνακα με I βεβαίως διάφορο του J θα με I διάφορο του J λοιπόν σημειώνουμε του πίνακα μη επιμητάφ θα είναι ίσο με το 1 έτσι αν οι κορυφές VI και VJ συνδέονται με ακμή. Άρα λοιπόν είναι στην πραγματικότητα ακριβώς μια ισοδύναμη έννοια με τον πίνακα γυτνίας σε. Θα είναι 1 λοιπόν αν οι VI VJ συνδέονται με ακμή και θα είναι 0 αν οι κορυφές VI και VJ δεν συνδέονται με ακμή. Όπως παρατηρείτε λοιπόν ο ανάστροφος πίνακας έχει μια ιδιότητα και στην πραγματικότητα είναι μία από τις ιδιότητες που μπορούν να προκύψουν μαθηματικές ιδιότητες πάνω στους πίνακες. Ευτυχώς αυτό δεν είναι πολύ εξετάσιμο έτσι, στις εξετάσεις για την ώρα δεν έχει εξεταστεί ιδιαίτερα. Αλλά μία ιδιότητα η οποία ισχύει είναι ότι ο πίνακας γυτνίας ενός γραφήματος ισούται με τον πίνακα προστόσεως επί τον ανάστροφό του. Έτσι, αν αφαιρέσουμε την κύρια διαγώνιο, έτσι, άμα το γράψω έτσι, μείον την κύρια διαγώνιο του πίνακα. Στην κύρια διαγώνιο του πίνακα έχουμε τους βαθμούς των κορυφών στην πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν, αν από τον πίνακα προστόσεως πολλαπλασιασμένο με τον ανάστροφό του αφαιρέσω την κύρια διαγώνιο, τότε παίρνω την πίνακα γυτνίας του αρχικού γραφήματος και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα. Ξαναλέω βέβαια ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι ιδιαίτερα εξετάσιμο για την ώρα, αλλά αν μας ζητηθεί να κάνουμε μια αντίστοιχη πράξη πινάκων και μετά να κάνουμε μια παρατήρηση, κάνουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και έπειτα το ανάγουμε σε μία από τις πληροφορίες.